Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά. Εσύ πώς είσαι μετά από όλο αυτό, το τριήμερο, το τρελό τριήμερο και για σένα? Βάζω κολλήριο. Πες μας λίγο έτσι και προσωπικά πώς το έζησες κι εσύ. Έχει, πέρα από το ότι ήσουν άνθρωπος ο οποίος έτρεχε δεξιά και αριστερά για οργανωτικά ζητήματα, είχε την Μπόκα 3 μέρες στη Θεσσαλονίκη και ήσουν συνεχώς μαζί του στο ξενοδοχείο. Ως άνθρωπος πάνω απ' όλα, ως οπαδός, ως φίλαθρος, πώς το έζησες όλο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ατριχιαστικό όλο αυτό που ζήσαμε. Όσον αφορά την ημέρα του αγώνα και πιο πριν. Είναι ένα από τα κορυφαία κλαμπ στον κόσμο, οπότε καταλαβαίνετε, είναι μεγάλο δέος όλο αυτό. Ήσουν στη σουίτα με τους επίσημους της Μπόκα, με τους ανθρώπους που συνόδευαν την αποστολή. Ποιες σκέψεις μοιράστηκαν μαζί σου έτσι, κατά τη διάρκεια του αγώνα και ιδίως κατά την είσοδο των ομάδων βλέποντας αυτό το φαντασμαγωρικό θέαμα? Δεν νιώσανε καν τη διαφορά Αργεντινής Ελλάδας. Ναι. Ήτανε, βέβαια είναι πιο μεγάλο το Λαμπομπονέρα, αλλά ήταν σαν να βρισκόντουσαν σε οίκιο... Σε οίκιο περιβάλλον, ναι, σωστά. Οίκιο περιβάλλον, συγγνώμη. Ναι, ναι, όντως. Όντως ήταν έτσι. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι έχει χαρακτηριστεί τον Μπομπονέρα της Ευρώπης το Κλεάνθης Βικελίδης και είχαν ακόμη μια φορά τη δυνατότητα να το συναντήσουν, να το βιώσουν. Πάντως, και το παιχνίδι, κύριε Στήλα, το προσέγγισαν απολύτως επαγγελματικά και σοβαρά και είδαμε ένα 90 λεπτό μια πάρα πολύ αξιόμαχη ομάδα. Κοιτάξτε να δείτε, στην ομάδα αυτή αγωνίστηκαν 9 επαγγελματίες. Ναι. Οι οποίοι έχουν επαγγελματικά συμβόλαια. Ναι. Οι 3-4 ήταν από την πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Ναι. Καταλαβαίνετε το επίπεδο είναι υψηλό. Βέβαια. Για να μας λέτε ότι σε είναι, μια τέτοια ναι. ομάδα δεν μπορεί να υπάρχει. Το χάσαμε. Σας ακούμε, ναι. Ναι, ναι. Άρα, ήδη από χθες ο κόσμος του Άρη, κύριε Στήλα, ξεχώρισε και 3-4 ποδοσφαιριστές. Ο τερματοφύλακας έκανε εντύπωση. Το ναι. Πεντάρι, ο Μάγιο, ο Λούνα, ο Ροσκόφ, το εννιάρι της ομάδας. Έχει δηλαδή παίκτες που φαίνεται ότι έχουν μια ποιότητα, μια πάστα ποδοσφαιρική. Βέβαια, βέβαια. Και εμείς τσεκάραμε κάποιους παίκτες. Α, ενδιαφέρον. Εμείς ποιοι είμαστε καταρχήν? Ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε αυτοί που διοργανώσαμε το παιχνίδι. Οπότε. Οι διοργανωτές και οι οικοδεσπότες έχουν τον πρώτο λόγο. Σε περίπτωση δηλαδή που αποφασίσουν να δώσουν κάποιο δανεικό ποδοσφαιριστή, ο Άρης θα έχει προτεραιότητα, αυτό μας λέτε? Λογικό δεν είναι? Ναι. Δεν ξέρω ποια πολιτική ακολουθούν στους δανεισμούς οι άνθρωποι της ΠΟΚ, και ενδιαφέρον να μας πείτε. Κοιτάξτε, δηλαδή είναι άκρος επαγγελματικά. Τώρα ακριβώς δεν το γνωρίζουμε, αλλά... Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Ανάλογα και το τι θα ζητήσουμε. Ναι, σωστά. Σωστά. Ας επιστρέψει με το καλό Άρη στη Σούπερ Λίγκα και αυτά νομίζω μετά θα τα βρούμε. Δεν θα είναι, ναι, και τόσο σίγουρα. Δύσκολο. Θέλω να μας πείτε όμως και για ένα μελανό έτσι, περιστατικό. Κατά την επιστροφή της Μπόκα από το γήπεδο στο ξενοδοχείο, δέχτηκαν μια επίθεση, κάποιες πέτρες, έσπασε το τζάμι στο Πούλμαν, μετέφερε την αποστολή. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω τι σχόλιο θέλετε να κάνετε από αυτού. Τίποτα. Δεν μπορώ να το σχολιάσω, με συγχωρείτε, αλλά είναι ντροπή. Ναι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή σαν Έλληνας μιλάω. Ναι. Δεν έχετε άδικο. Είναι ντροπή μας. Οι Έλληνες είναι, η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι διαφημισμένοι σε όλο τον κόσμο σαν την πιο φιλόξενη χώρα. Αυτό είναι ντροπή. Καλά, πάντα θα υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι θα αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα. Σαν αυτούς που είχαν το μυαλό να περιμένουν κάνα δυο ώρες σε μια γέφυρα για να πετάξουν 5 πέτρες. Μυαλό δεν νομίζω να υπάρχει σε τέτοια κίνηση. Τέτοιου είδους μυαλό, τέλος πάντων. Κενό σίγουρα, μυαλό. Κενό, ναι. Ελπίζω να μην χάλασε αυτή την τριήμερη παραμονή της Μπόκα. Όχι. Σχολίασαν τίποτα επ' αυτού ή είπανε κάτι τα παιδιά εκεί, οι προπονητές, οι συνοδοί? Εντάξει, το περάσαμε στα ψηλά γράμματα. Ναι. Εντάξει, βέβαια είναι και Αργεντίνη εκεί, έχουν ζήσει και πολλά πράγματα. Μπόκα Ρίβερ, υπάρχει πολύ πάθος. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ κινήθηκα στον περιφερειακό Αργούτσικα,
γύρω στις 12 παρά, είχε περιπολικά και λέω, τι έχει περιπολικά εδώ, και μετά έμαθα ότι τελικά τα περιπολικά ήταν εκεί γιατί κάποιοι πριν φρόντισαν να παίξουν πετροπόλεμο και να προσπαθήσουν να κερδίσουν τα τζάμια από το λεωφορείο. Τα νίκησαν πάντως. Ναι. Το νίκησαν το τζάμι. Νικητής βγήκε αυτός που πέταξε την πέτρα. Το ένα το νικήσαν. Ευτυχώς ήταν διπλά τα τζάμια και έσπασε μόνο το εξωτερικό. Μάλιστα. Άρα νίκησαν ένα τζάμι το μισό. Δεν μπόρεσαν ολοκληρώ. Το μισό τζάμι το κέρδισαν. Μπράβο τα παιδιά αυτά. Εντάξει, που πετάξαν την πέτρα. Μπράβο. Οργανωτικά πήγαν πάντως όλα καλά, κύριε Στυλέτζ. Τέλεια. Έχουν μείνει απολύτως ικανοποιημένοι. Mm-hmm. Άρα αφήσαν και ανοιχτή την πόρτα κάποια στιγμή να ξαναέρθουν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι σίγουρο. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν εδώ αρκετοί φίλοι που, εντάξει, επειδή τώρα την Μπόκα την έχουμε δει δύο φορές, κύριε Στήλα, ζητάνε την Ντόρτμουντ τώρα. Δεν ξέρω, ναι, μπορείτε να κάνετε κάτι. Καλύτερα να ενημερώσετε τους φίλους ότι πρέπει πρώτα να τελειώσει η Β' Εθνική. Ναι. Και μετά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Ο Άρης είναι μια τεράστια ομάδα. Έχει απίστευτο κόσμο. Το είδε όλη η Ελλάδα χτες. Οπότε είναι εύκολο να διοργανώσεις πολύ μεγάλα πράγματα με αυτή την ομάδα. Ναι. Σωστά. Άλλωστε το είπε και ο πρόεδρος της Μπόκα, παρότι δεν ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι μίλησε με τους αντίστοιχους ανθρώπους. Εξού και κάποιες δηλώσεις που έκανε. Κοιτάξτε, οι δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Boca Juniors είναι γράφονται στην ιστορία. Ναι. Είπε ότι Άρης και Boca είναι αδέρφια. Αν αναλογιστείτε ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης βρίσκεται στη Β' Εθνική και κακώς βρίσκεται και διοργανώσαμε όλη αυτή τη γιορτή, καταλαβαίνετε ότι αυτά μένουν στην ιστορία. Αυτά θα μείνουν για καιρό. Ναι. Για πολλά χρόνια. Την προηγούμενη φορά που μιλήσατε, μαζί που μιλήσαμε εδώ στο ρόδο, μας είπατε ότι θα ετοιμαστεί και το ταξίδι μας να πάμε εμείς στην Αργεντινή. Πότε θα το κανονίσετε αυτό? Όποτε είναι έτοιμος ο Άρης, η πόρτα από το Λαμπομπονέρα είναι ανοιχτή. Καλά, μα θέλετε, πάρτε μας δημοσιογράφους να πάμε να δούμε ένα Boca River, δεν μας πειράζει. Να κατασκοπεύσουμε, αυτό εννοώ, να δούμε τι να παίζει. Κάνουμε scouting. Να κάνουμε ένα scouting, βέβαια. Νομίζω έχει πάει ο Γιάννης ο Μιχαλίτσος πριν από κάποια χρόνια στην Αργεντινή. Έχω την αίσθηση, επί Κούπερ νομίζω ότι έχει πάει. Δεν είμαι σίγουρος ότι είχε πάει και είχε παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Αργεντινής. Αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Γενικότερα είναι μια τεράστια αγορά. Έτσι, εσείς που ασχολείστε κιόλας, νομίζω είναι μια τεράστια αγορά και μπορούν όντως να έρθουν πολλά λαβράκια. Θα πω εγώ τύπου Ούμπιντες. Που ήρθε χωρίς κανείς να τον ξέρει τότε στον Ολυμπιακό Βόλου. Ναι, ναι. Μας ταιριάζουν στην Ελλάδα οι Αργεντινοί πάρα πολύ. Στη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου του δικού μας. Ναι, όντως. Γιατί και το δικό μας το ποδόσφαιρο ταιριάζει στο ιταλικό. Βέβαια απέχουμε στα budget και στα χρήματα. Ναι. Αλλά η φιλοσοφία είναι κοντά σε μας. Όντως και στο στυλ παιχνιδιού και στη φιλοσοφία ταιριάζουν οι Αργεντίνοι και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν κάνει αρκετοί από αυτούς πολύ σπουδαία καριέρα σε πάρα πολλές ομάδες στην Ελλάδα. Ευχόμαστε και ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι, όχι μόνο το ευχόμαστε, ότι η πόρτα που άνοιξε χθες θα μείνει ανοιχτή στη συνεργασία του Άρη με την Μπόκα. Και εύχομαι πραγματικά σύντομα, όταν θα τελειώσει και ο εφιάλτης της Β' Εθνικής, να έχετε, κύριε Στήλα, να μας ανακοινώσετε άλλα ευχάριστα τέτοια πράγματα. Υγεία πάνω απ' όλα. Και όλα τα άλλα γίνονται. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.